στην οικογένεια. Γιατί έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο σήμερα στο κανάλι. Πότε βγήκε και είπε ο Αρνιακός τι. Μίλησε σε μένα ο Τάσος Αρνιακός. Ωραία. Και τι είπε. Έντονη αντιδράση έχουμε. Τι έγινε, γιατί. Γιατί έχουν βγει. Μπορεί να μην το γνωρίζω. Υπάρχει βίντεο, κυρία Κλάδη. Υπάρχει ένα βίντεο που αναφέρεται και αναφέρει ο κύριος Τάσος Αρνιακός. Αναφέρεται στη Μακεδονία, Νότια Μακεδονία. Πάμε να τα ακούσουμε, παρακαλώ. Με τοπικές χαλαζοπτώσεις που θα είναι ισχυρές κυρίως στα κεντρικά, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και πιθανά στο Βόρειο Αιγαίο και τη Νότια Μακεδονία. Τι είναι αυτά. Συγγνώμη. Αυτό πότε έγινε, κύριε Κλάδη. Προχθές έγινε. Έγινε και στα δύο δελτία ειδήσεων. Κάτσε, παιδιά, εδώ πέρα. Να πούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Πες μου δυο λεπτάκια. Άρχισαν τα όργανα. Πες μας λοιπόν, γιατί μίλησες εσύ με τον Αρνιακό. Και μου λέει ο Βαγγέλης ο Καράλης το πρωί που στέλνω το θέμα. Μου λέει είναι fake news. Ποιο είναι το fake news. Θα σας εξηγήσω ακριβώς. Τι θα με εξηγήσει τώρα. Λοιπόν, κουφός είμαι. Το... Να πούμε. Έλα εδώ με τρελάνεις τώρα. Ετοιμάσου τώρα. Του καιρού που θα την παραλάβουμε. Στο κεφάλι θα το ρίξω σήμερα. Κύριο Τάσος Αρνιακός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι έγινε. Είναι το δελτίο καιρού που παρουσιάζει ο Τάσος Αρνιακός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι να κάνουμε τώρα γι' αυτό, πάμε. Ναι. Μίλησα με τον Τάσο Αρνιακό. Η απάντηση που μου έδωσε ήταν συγκεκριμένη, λέγοντας ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Ποια παρεξήγηση. Όταν αναφέρεται στη Νότια Μακεδονία. Υπάρχει Νότια Μακεδονία. Η Νότια Μακεδονία τη Ελλάδα, τα διαμερίσματα δηλαδή, οι νομοί που είναι στη Νότια Μακεδονία, όπως είναι η Κατερίνη, όπως είναι η περιοχή, ο νομός Πιερίας, οι περιοχές που εντάσσονται στη Νότια Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή Σέρες, Καβάλα και Κεντρική Μακεδονία. Νότια Μακεδονία, την κανονική. Τη Ελλάδα, όπως την ξέρουμε. Και έτσι ακριβώς. Από εδώ και πέρα λέει, θα αναφέρουμε μόνο σε νομούς. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Συγγνώμη, ρε Καράλη! Η Μακεδονία είναι μια. Ποιος δουλεύει πιο, ρε Καράλη! Πάμε, παρακαλώ πολύ! Κυρία Κλάδη, σας παρακαλώ πολύ! Σας ευνηδιάζω στον αέρα. Έτσι, μπράβο. Θα ήθελα, παρακαλώ πολύ. Θα ήθελα να μου βρει τον καιρό πριν ένα μήνα. Εδώ θα γίνει αποκάλυψη. Εδώ. Θα δούμε, λέει η αλήθεια, ο Αρνιακός ή μας δουλεύει. Θέλω να μου βρει, θα πάω να δώσω ένα προϊόν, εδώ την εκπομπή, παρακαλώ. Να μου βρεις ένα μήνα πριν, όταν έρχεται τον καιρό, τι λέει για τη Μακεδονία. Δεν χρειάζεται όλα. Παρακαλώ! Ποιο αυτό θέλω. Γίνεται. Θέλω να το βρω. Να το δούμε με βίντεο. Μάλιστα. Τηλεόραση κάνουμε. Εδώ λοιπόν θα δούμε αν έχει δίκιο ο Τάσος Αρνιακός και είναι μια παρεξήγηση του κόσμου ή θα τα ακούσει λίγο. Ή θα τα ακούσει λίγο, κύριος Αρνιακός. Ή θα πούμε ναι, ο άνθρωπος τον παρεξηγήσανε. Ή θα τα ακούσει τα σχολιανά του σε λίγο. Ψάχνει η Νικόλετα Κλάδη μέχρι να βρούμε το βίντεο. Τους ευνηδιάζει λίγο στο κοντρόλ τα παιδιά. Είναι καλή. Πάμε λοιπόν να δώσω σε Εμπρεβίβα. Πάμε σε Εμπρεβίβα μέχρι να δουν τα αποκαλυπτήρια σε λίγο. Γιατί εδώ δεν παίζει κανένας μαζί μας. Με την νοημοσύνη μας. Δεν παίζει κανένας. Αν έχει δίκιο ο άνθρωπος, βεβαίως να πούμε έτσι. Ότι το παρεξηγήσαμε όπως λέει Νότια και Βόρεια Κρήτη. Αλλά αν έλεγε. Όχι, η Βόρεια Κρήτη και η Νότια Κρήτη δεν συνορεύει, δεν έχει σύνορα άλλου. Ναι, αλλά έχει λεχθεί πολλές φορές. Η Μακεδονία. Έχετε δίκιο, κύριε Οχανεσιάν, έχετε δίκιο. Κύριε Οχανεσιάν, έχετε δίκιο. Υπάρχει δόλος από τον άνθρωπο. Γι' αυτό θέλουμε να το ξεσκεπάσουμε. Θα τα πούμε σε λίγο. Με βλέπετε ήρεμο ακόμα. Συγγνώμη, εγώ που είμαι από τη Μακεδονία, το λέμε Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή Καβάλα, Σέρες, Κεντρική Μακεδονία. Θα δούμε τι έλεγε ο ίδιος. Άσε τι λες εσύ, Καράλη. Θα δούμε τι λέει ο ίδιος. Γλυψίματα και δημόσιες σχέσεις με κάθε Αρνιακό δεν θέλουμε. Μα η αλήθεια είναι. Θα τη δούμε σε λίγο η αλήθεια. Θα λάμψει εδώ στον αέρα. Εδώ θα λάμψει σε λίγο η αλήθεια. Να καταλάβει και ο ελληνικός λαός να δούμε. Για το μακεδονικό τι μάθηματα τους δίνουν. Να δούμε, δύο λεπτά. Σιγά μας το μην τρέχουμε, θα δούμε σε λίγο, παρακαλώ πολύ, το βίντεο ντοκουμέντο. Ένα μήνα πριν τι έλεγε. Να δούμε. Πάμε να δώσουμε λοιπόν εδώ πέρα. Ποτέ δεν το είπε. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Δεν το ξέρω. Θέλω να το ακούσω κι εγώ με τα αυτιά μου. Πάμε να δώσουμε σε Εμπρεβίβα. Δεν ξέρω, έχουμε βρει κάτι. Σε ένα δευτερόλεπτο. Σε ένα δευτερόλεπτο θα ξέρουμε ακριβώς
Τι υπάρχει. Πάμε, πάμε λοιπόν να δούμε τι, αν όντως τα έχει πει και έτσι και στο παρελθόν. Και τον πυροβολούν από βλακεία του και μόνο. Άσκοβα, ναι. Γιατί υπάρχει και βλακεία. Υπάρχει να το κάνεις από βλακεία, από κουταμάρα, και υπάρχει να το κάνεις και σε μένα. Υπάρχουν και βλακεία αυτοί στο διαδίκτυο, έτσι. Τι έχει πει. Απομονώνουν μια φράση και την κάνουν... Μάλιστα. Έλεγε λοιπόν, πάμε το δούμε. Στην κεντρική και βόρεια κυρίως χώρα, πυκνότερες σε κεντρική, ανατολική Μακεδονία, Θράκη, σποράδες, νησιά Αιγαίου, με εξασθένηση από το... Αυτό είναι. Έλεγε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έτσι πάει. Και βόρεια Μακεδονία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει βόρεια. Δεν υπάρχει βόρεια. Δεν υπάρχει βόρεια. Πάμε να το ξαναδούμε, παρακαλώ πολύ, τι έγινε πριν ένα μήνα. Τι έλεγε ο κύριος Αρνιακός πριν ένα μήνα. Κύριε Αρνιακέ, τι έλεγες. Τι έλεγες, δε τύπε, που κατεβαίνεις με την φόφη γεννηματά στο Πασό. Και πάτε να δείτε τι ωραία το μήνυμα το πέταξε τώρα. Τώρα τι το πέταξε. Να τα πούμε αυτά. Να σε ξεντροπιάσουμε. Κατεβαίνει βουλευτής με τον Πασόκ ο κύριος Αρνιακός. Εν τι. Με την κυρία φόφη γεννηματά. Κόλος και βρακή έχουν γίνει. Δείτε τη διαφορά, ένα μήνα πριν τι έλεγε και τι λέει σήμερα. Και πώς το είπε τώρα. Έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο του Αντένα, να πούμε. Έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο του Αντένα ο Γιώργος Παπαδάκης που έπαιξε το βίντεο, ο άνθρωπος κόντευε να τρελαθεί. Κούνε για φίλοι. Κόντευε να τρελαθεί ο Γιώργος Παπαδάκης. Τι να πει ο άνθρωπος με αυτό που άκουγε. Πάμε το ξαναδούμε παρακαλώ. Αλλά και χαμηλότερα στην κεντρική και βόρεια κυρίως χώρα, πυκνότερες σε κεντρική, ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Ακούτε, πριν ένα μήνα. Και τώρα το άλλαξε ο κύριος Αγγελίδης. Ναι, για βάλτε τώρα, τώρα να ακούσετε. Πάμε να δούμε τι είπε σήμερα. Τι λέει αυτές τις μέρες, το δήμερο. Πάμε στο σήμερα. Η Νότια Μακεδονία. Πάμε να ακούσουμε τι λέει στο σήμερα. Και θαλαζοπτώσεις που θα είναι ισχυρές κυρίως στα κεντρικά, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και πιθανά στο Βόρειο Αιγαίο και τη Νότια Μακεδονία. Τη Νότια Μακεδονία. Τη Νότια Μακεδονία. Εσκεμμένο κύριε Ναμπούλη, εσκεμμένο μήνυμα. Αποκαθήλωση, τον αποκαθήλωση σε αυτή τη στιγμή. Είναι συγχαρητήρια στην Κοντρόλ. Καθόλου λοιπόν, εδώ λοιπόν ξεκάθαρα τα πράγματα κύριε Αρνιακέ. Και θα πρέπει να ντρέπεσαι λοιπόν. Τροπή του. Θα πρέπει να ντρέπεσαι και ας μου κάνεις μήνυση να πάμε σε ελληνικά δικαστήρια. Κανένα πρόβλημα κύριε Αρνιακέ. Να κάνεις σε όλους μας. Λυπάμαι για την ηλικία σου και λυπάμαι που είσαι ο αγαπημένος μετεωρολόγος σχεδόν όλων των Ελλήνων. Ντρεπόμαστε! Και δεν νομίζω να είναι ένας άνθρωπος που πέφτει σε λάθη. Ντρέπομαι! Είναι πολύ έξυπνος και ξέρει ακριβώς τι λέει και πώς το λέει και γιατί το λέει. Παρακαλώ! Να πω κάτι. Οι μετεωρολόγοι ότι την πρόγνωση του καιρού την παίρνουν από την ΕΜΗ, έτσι. Ω κύριε μου. Έλα τώρα, πάντα να είσαι με τι έστω. Είναι φίλο σου. Είναι κολλητάρι σου. Σε παρακαλώ πολύ. Πα να δικαιολογήσει το δικαιολόγητο. Όχι κύριε Καράλη. Αυτή τη στιγμή ναι, σου κλείνω το μικρόφωνο να ακούω αυτά τα πράγματα. Εάν το έχει από την ΕΜΗ. Με δημοκρατικές διαδικασίες. Βλέπεις εδώ. Με τη δημοκρατική διαδικασία που μας βουτήξανε και ξεπουλήσανε τη Μακεδονία. Σου βρήκε το κοντρόλ τη δήλωση εδώ. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν μιλάμε δεν τόση ώρα ακριβώς για αυτό το λόγο. Το ξεφτυλίκι το απόλυτο. Και συγχαρητήρια στα παιδιά που το βρήκανε και μας το δείξαν σήμερα τόσο γρήγορα. Σιγά σιγά δεν μας τα προβάλλουν όλα. Όλα, όλα. Καταλάβατε. Να συνηθίσουμε το όνομα. Τα κολπάκια! Αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να προβάλλει στον κόσμο. Γιατί κύριε Αρνιακέ ένα μήνα πριν λέγατε άλλα. Μπορώ να δω και... Δηλαδή, μας έχει τρελάει αυτό το πράγμα. Πάντα έλεγε η κεντρική Μακεδονία. Κεντρική και ανατολική Μακεδονία έλεγε πάντα. Αυτό έλεγε πάντα. Αυτό έλεγε πάντα. Τώρα του ήρθε η επιφύτηση της Φόπης. Η επιφύτηση της Κυραφόβης του ήρθε. Γιατί ξαναλέμε, οι πληροφορίες έρουν τον κύριο Αρνιακό να κατεβαίνει. Πάμε στο τηλέφωνο, βγει στον αέρα, αν θέλει. Τον προκαλώ να βγει στον αέρα τώρα. Κύριε Καράλη. Παρακαλώ. Πάρτε τηλέφωνο τον κύριο Αρνιακό. Σας αποδεσμεύω, πάρτε τηλέφωνο να βγει στον αέρα. Σας αποδεσμεύουμε να βγει να πει. Γιατί ένα μήνα πριν αποκαλούσε και έλεγε συνεχώς, όταν έγινε τον καιρό, κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τώρα το αγύρισε. Τον προκαλώ να βγει και να μιλήσει. Δημοσίως. Θα παρακολουθεί ο κύριος Αρνιακός αυτή γιατί τη στιγμή. Και όλος ο Αντένα παρακολουθεί. Όπως ξέρετε κύριε Καμπούρη, τόσα χρόνια
Μας κυβερνάγανε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και σήμερα ο Τσίπρας. Το θέμα το μακεδονικό είναι πουλημένο. Ο μόνος που πήρε τις θέσεις του ελληνικού λαού ήταν μόνο ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Πολύ σωστά. Το θέμα ότι είναι πολύ λυπηρό αυτή τη στιγμή από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο αγαπητός μετεωρολόγος. Εδώ ξαναλέω ότι είναι ένας αγαπητός μετεωρολόγος. Ένας αγαπητός μετεωρολόγος. Παρακαλώ, είναι μετεωρολόγος. Πάμε. Μετεωρολόγος. Παρακαλώ. Ένας συμπαθέστατος μετεωρολόγος, ένας κυριούλης ο οποίος πραγματικά γλυκύτατος. Να κάνει αυτά τα κολπάκια τώρα. Καθόλου γλυκύτατος. Ντροπή του μόνο. Μέχρι και πριν πει αυτά τα οποία είπε γλυκύτατος ήταν. Τώρα έχει εξοργιστεί όλη η Ελλάδα. Όλοι οι Έλληνες βράζουν αυτή. Δεν μπορεί η κυρία Γκάπιτση να βγαίνει και να λέει Νότια Μακεδονία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύουμε. Εντάξει, η άποψή σας. Δική μου δεν θα μου επιβάλλετε. Όχι, άλλο. Δεν θα μου επιβάλλετε την άποψή σας. Διαχωρίζω τα πράγματα. Ήταν ένας ευγενής άνθρωπος και γλυκύτατος. Εντάξει. Με αυτή την κουβέντα, ποια είναι η ευγένειά του. Άλλο η ευγένεια και άλλο το πούλημα. Προδώνει ένα ελληνικό λαό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι. Και τη δικιά μας γνώμη προδώνει. Να βγει και να πει μια απολογία. Εδώ λοιπόν περιμένουμε την να. Την είπε, τι να απολογηθεί. Όχι, εδώ. Στο απάντηση το βρήκε. Όχι, δεν το βρήκε. Δεν το σηκώνει τηλέφωνο. Πώς θα το σηκώσει. Το προκαλούμε. Παρακολουθεί τουλάχιστον. Το προκαλούμε, του δίνουμε βήμα. Θα δώσουμε τις γραμμές 2-10-9-47.000 αν θέλει να μας πάρει και ο ίδιος το τηλέφωνο. Το κινητό τηλέφωνο του κυρίου Καράλη το έχει. Τον έχει πάρει τηλέφωνο και το πρωί, τον πήρε και τώρα. Να δούμε πώς θα το πει. Κύριε Αργιακέ, το τηλέφωνο το βλέπετε. Ή καλέσει τον κύριο Καράλη μέχρι να κλείσει εκπομπή. Χρειάζεται μια δημόσια απάντηση και σε περίπτωση που έχει κάνει λάθος να ζητήσει συγγνώμη. Και με ένα συγγνώμη να λυθεί αυτή η κουβέντα. Και μια συγγνώμη. Να μην το επαναλάβει. Συγγνώμη δεν δόθηκε. Μια εξαπάτηση ήταν αυτή. Εξαπάτηση είναι προς τον ελληνικό λαό. Τι είναι αυτό που μου. Απάντηση ήταν αυτό. Εσκεμμένο. Άλλη είναι η απάντηση. Εσκάλυψε. Εμένα δεν με κάλυψε κύριε Καράλη. Δεν μας κάλυψε. Σαν Έλληνα μιλάω. Σαν Έλληνας μιλάω. Εμείς είμαστε Έλληνες πατριώτες. Και τι λέμε εδώ πέρα. Εμείς κλαίμε και πολλάμε για τη Μακεδονία μας. Για την ιστορία μας, τη θρησκεία μας, τη χώρα μας. Φτάνουν αυτά τα κολπάκια. Ως εδώ αυτά τα κόλπα! Βγαίνει ο ένας αυτό, βγαίνει ο άλλος εκείνο. Βγαίνει ο άλλος έτσι. Τι ήταν μια κέρδη, ένα μήνα πριν άλλα έλεγε. Ας το καταλάβει και ο Τσίπρας. Να περνάνε ξαπαλώνων ήχων. Και σήμερα. Να ξαναπερνάνε ξαπαλώνων ήχων τα πραγματάκια. Πρώτα από το μετεωρολογικό, μετά θα είναι το δελτίο. Έτσι γίνεται. Μετά θα είναι μια εκπομπούλα, σιγά σιγά. Για να είμαστε ξεκάθαροι, ο Νίκος Χατζηνικολάου μου στέλνει φίλος μήνυμα αυτή τη στιγμή, συνεργάτης του, είναι εξοργισμένος και εκείνος. Και ίσως δώσει και ο Νίκος Χατζηνικολάου μια απάντηση λίγο, γιατί φιλοξενείται και ο καιρός και στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Ενοχλημένος και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Ο Γιώργος Παπαδάκης, σοκαρισμένος. Σοκαρισμένος όταν αντιλήφθηκε το τι είχε πει ο κύριος Αρνιακός. Ο κύριος Παπαδάκης είναι ένας έγκριτος δημοσιογράφος. Ας γίνα... Και Έλληνας. Έλληνας. Και Έλληνας. Και το έχει αποδείξει. Και είναι Έλληνας ο Γιώργος Παπαδάκης. Και το έχει αποδείξει. Αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι λυπηρό ο άνθρωπος του καιρού να δημιουργεί όπως θέλει το χάρτη της χώρας. Ποιος είναι αυτός, ποιος του δώσει το δικαίωμα να πει Νότια Μακεδονία. Αρχή να πει, μου δώσε αυτός. Ο Τσίπρας. Γιατί δεν μπορεί να μην έχει. Σας τα είπε ο κύριος Καμπούρης πριν από δύο λεπτά. Εφόσον αυτό που είπε ο κύριος Καμπούρης, γιατί εγώ πραγματικά που είμαι δημοσιογράφος, δεν το γνώριζα ότι πάει χέρι-χέρι πλέον με τη Φόφη επειδή, ο κύριος Αρνιακός. Επειδή δεν είχα δει, ο Γιώργος Παπαδάκης με ενημερώνει ότι αναγκάστηκε και βγήκε και στην εκπομπή και δήλωσε για να ηρεμήσει τα πνεύματα ότι όλοι στο κανάλι αναγνωρίζουν τη μία και μοναδική ελληνική Μακεδονία μόνο και τίποτα άλλο. Τότε τι συζητάμε από εκεί και πέρα. Το χέρι-χέρι να είναι του Γιώργου Καρατζαφέρη. Αυτό είναι λοιπόν δημόσια παραδοχή επί της ουσίας από το κανάλι. Πλάι, πλάι, αν βγαίνει ο ίδιος ο κύριος Παπαδάκης, ο γκόλυθος Παπαδάκης, να κάνει τέτοια δήλωση. Έχουν στείλει τηλεθεατές μηνύματα. Λέει τηλεθεατής εδώ. Αν ζούσε ο Μακαρίτης ο Κυριακού Αρνιακέ, θα σε πέταγε τηλεφόρο και φυσίες με τις κλωτσιές.
υπάρχουν κόσμος εξοργισμένος εναντίον του μετεωρολόγου του Αντένα. Υπάρχουν, και δεν μπορώ να σε μεταφέρω, εκφράσεις κόσμου αγανακτισμένου. Ξαναλέμε, ο Γιώργος Παπαδάκης βγήκε και μίλησε ο άνθρωπος. Με ενημερώνουν, δεν το είδα εγώ. Έχουμε ντροπή. Ντροπή, κύριε Αρνιακέ. Ντροπή. Δεν θα παίξεις εσύ, ρε, με τα θέματα της χώρας μας. Με την εθνική μας κυριαρχία. Με τα ξεπουλήματα. Παίζουν οι 153. Έτσι. Σε ένα κανάλι, που ο αείμνηστος Μήνας Κυριακού σήκωνε το ανάστημα της οικογένειας και της πατρίδας και της θρησκείας. Δηλαδή μην τα ξεχνάμε αυτά. Από όταν έγινε το κανάλι. Ο Αντένα δημιουργήθηκε από το Μήνα Κυριακού ως το οικογενειακό κανάλι. Ως το κανάλι που υπερασπιζότανε τα εθνικά συμφέροντα, την οικογένεια, τη θρησκεία. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Τι να ξεχάσουμε. Έτσι ξεκίνησε ο Μήνας Κυριακού, ο αείμνηστος Μήνας Κυριακού τον Αντένα. Και έρχεται ένας αρνιακός αυτή τη στιγμή να λέει θα το πει αλέη. Θλίψη προκαλούν. Τουλάχιστον θλίψη. Και ξαναλέω ότι ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ένας Έλληνας με κεφαλαίο εψιλόν. Ο οποίος είναι τόσο δυσαρεστημένος και τόσο στεναχωρημένος και σοκαρισμένος. Έπαθε σοκ. Γιατί και ο Ιωσή το παίζει ένα βίντεο, δεν αντιλαμβάνεσαι πολλές φορές. Έτσι. Και εμείς και εδώ πέρα θα ξεφουρνήσει ο Καράλης εδώ που μιλάει. Τι βόμβα θα πετάξει το στόμα του. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά τέλος πάντων. Γενικότερα μιλάω. Δεν γίνεται να γελάμε, δεν γίνεται να κλαίμε, κύριε Καράλη. Τα ρεπορτάζ εννοείται. Για οτιδήποτε, εδώ ο Τζίφας μπορεί να πει. Μπορεί να πει ο Τζίφας οτιδήποτε. Έτσι, απασφαλίζουμε. Τι σημαίνει εδώ πέρα. Ότι την ευθύνη έχει το κανάλι και η εκπομπή και ο παρουσιαστής για το τι θα πει η γλώσσα του αλουνού, το στόμα του αλουνού. Και τι φλάτζα καίει ο εγκέφαλος του καθενός. Έτσι, πρέπει ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Να πούμε ότι έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Οφείλει να βγει και να πει, να αιτιολογήσει αυτό που είπε. Σε έχει πάρει και ο Στονιακός. Θα πάρει το τηλεφωνικό στον αέρα. Πάρ' το, σε παρακαλώ. Οφείλει να βγει. Θα δούμε τώρα και τη στάση του καναλιού, βέβαια, έτσι. Δηλαδή... Μα το κανάλι τι να κάνει. Μα το κανάλι τι να κάνει. Αμέσως, αυτό που είπατε πριν από λίγο, κύριε Καμπούρη, ο ίδιος, ότι ο κύριος Χατζηνικολάου ενδέχεται να κάνει τη δική του παρέμβαση. Ίσως έχει κάνει ήδη στην ραδιοφωνική του εκπομπή, είναι στεναχωρημένοι όλοι. Ξαναλέμε λοιπόν, είναι όλοι προβληματισμένοι, στεναχωρημένοι, αγιασμένοι κιόλας. Μπορείς να αποκαθιλώνεις από το χάρτη ολόκληρη Μακεδονία με το έτσι θέλω. Δηλαδή ποιος είσαι. Ο μετρολόγος του Αντένα. Και ξαναλέμε, που, από ό,τι ακούμε, Τάκης βρει με τη Φόφη γεννηματά για να κατέβει σε εκλογές με το Πασόκ. Και δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους του Πασόκ. Έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Που υπογράφουν τη συμφωνία. Έχουμε με τους προδότες. Έχουμε με τους πουλημένους. Έχουμε με τους πουλημένους του συστήματος πρόβλημα. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να ψηφίσει ό,τι κόμμα θέλει. Όχι όμως να παίζει ο άλλος με την πατρίδα μας, τη θρησκεία μας και την οικογένειά μας. Δεν το επιτρέπουμε. Δεν θα το επιτρέψουμε. Ως πολίτες αυτής της χώρας. Αρκετό το παιχνιδάκι αυτό, κύριε. Πάμε να δώσουμε Κωνσταντίνα τα δώρο. Γιατί έχω συγχυστεί πάλι. Μια μέρα να ηρεμήσουμε, σαν να δω ότι έχω πει δεν μπορώ. Με βλέπει ο κόσμος στον δρόμο, λέει τι έπαθε και ούγεσαι πάλι. Μα αυτά που βλέπω είναι να μην φωνάζω. Μα δεν γίνεται. Πάμε να δώσουμε, παρακαλώ πολύ, Κωνσταντινάτα. Πάμε να δώσουμε Κωνσταντινάτα.